Πάμε τώρα στα. Μη φύγεις. Πού πας? Ναι. Έλα εδώ. Πάμε να βρούμε Πάνο Γαρουφαλιά τώρα. Περίμενε. Όπως είσαι. Πάμε να αλλάξουμε, να βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Γιατί έχουμε μία φρικτή είδηση, όντως, που αφορά σε μία 25χρονη κοπέλα. Και αμέσως μετά θα δείτε ένα ρεπορτάζ που μας ήρθε σήμερα το πρωί. Το ψάξε ο Πάνος και έχουμε και νεότερα. Έλα, Πάνο, τι έγινε με την 25χρονη. Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με την κακή είδηση της ημέρας. Χάθηκε λοιπόν τα ξημερώματα μια 25χρονη η οποία δούλευε εκείνη την ώρα περίπου στις 3-4 τα ξημερώματα σε ένα οικοκυστήριο έξω από την Λάρισα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι η νεαρή κοπέλα εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα που κάνει επεξεργασία βαμβακιού, το οποίο την πίεσε στην ουσία στο σώμα της αλλά και γενικότερα σε ζωτικά όργανα και κλήθηκε αμέσως η πυροσβεστική. Τρία οχήματα, 10 άντρες μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν. Έφτασε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς η κοπέλα ήταν νεκρή. Είναι πραγματικά μια είδηση που έχει συγκλονίσει όλη τη Λάρισα σήμερα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μια γυναίκα δουλεύει σε ένα οικοκυστήριο. Με τι μέτρα ασφαλείας δουλεύει? Μισό λεπτό. Δηλαδή φεύγουν οι άνθρωποι από εδώ, από εκεί. Αλλά για να δούμε λίγο. Πώς δούλευε αυτή? Τι θα πει ότι εγκλωβίστηκε από το μηχάνημα? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας? Δουλεύουν σε κάποια μηχανήματα? Εδώ πρέπει να δούμε αν υπήρχαν μέτρα προστασίας προφανώς και επίσης πρέπει να δούμε πώς κατέληξε η κοπέλα. Υπάρχει και μια ιατροδικαστική εξέταση για την κοπέλα, να δούμε πώς και πού, εν πάση περιπτώσει, πώς δηλαδή κατέληξε η 25χρονη. Πάντως φαντάζομαι κάποιοι υπεύθυνοι οι οποίοι πρέπει να δώσουν μια απάντηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα το 2024 μέσα σε ένα οικοκυστήριο. Δηλαδή, όντως έχει δίκιο ο Άρης, μην το προσπερνάμε. Έφυγε μια 25χρονη κοπέλα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν και νεότερα. Τώρα, δεν έχει το οικοκυστήριο αυτό, δεν έχει υπεύθυνο λειτουργίας? Τι είναι, δηλαδή, εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πατρίδα, σε μια χώρα. Όλα δουλεύουν σαν ένα γιούργια με τα ταπλά με τα κουλούρια. Ό,τι βρούμε μπροστά μας. Την ιατροδικαστική έκθεση να δούμε πώς έφυγε και αμέσως μετά θα ακολουθήσει και η απάντηση από τους υπεύθυνους λειτουργίες. Αυτό το οικοκυστήριο είναι ιδιωτική επιχείρηση, είναι συνεταιρισμός? Τι διάολο είναι? Είναι επιχείρηση η οποία θα ελεγχθεί προφανώς στο πλαίσιο της έρευνας της αστυνομίας και θα απαντήσει και στα ερωτήματα που βάζετε. Το θεωρώ δεδομένο, έτσι. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Η προϊστορία δεν εγγυάται για τα μελούμενα.